Ne demiş? Νέα παράνομη κάθοδο στα κατεχόμενα με επεσκέση ετοιμάζει ο Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν τις κάλπες στην Τουρκία. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στις 18 Απριλίου ο Τούρκος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει παράνομη επίσκεψη προκειμένου να εγγενιάσει το νέο τερματικό και διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του παράνομου αεροδρόμιου Ερτζάν. Έργα που έγιναν με καθαρά τουρκικά κονδύλια. Κίνηση εκβιασμού καταστάσεων με προεκλογικό άρωμα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μερίδα του τουρκοκυπριακού τύπου, αφού ούτε ο τερματικός σταθμός, ούτε ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης είναι έτοιμοι τεχνικά και από άποψης ασφάλειας. Μάλιστα, στελέχη της λεγόμενης πολιτικής αεροπορίας δηλώνουν έτοιμα για παραίτηση, εάν πιεστούν να παραδώσουν το έργο πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες ασφαλείας, προειδοποιώντας με μεγάλο λειτουργικό κίνδυνο. Εν τω μεταξύ, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Τουρκία να δείχνουν μικρή διαφοροποίηση στα ποσοστά του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου από τον Ερντογάν, φιλοκυβερνητικά μέσα παρουσιάζουν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης να έχει ήδη δώσει διαβεβαιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που εκλεγεί. Μεταξύ αυτών, η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αντάλλαγμα για την κατάργηση των θεωρήσεων για όσους Τούρκους υπηκόους ταξιδεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κίνηση που σύμφωνα με τη γενή ΑΦΑΚ ξεπουλά το δικαίωμα της Τουρκίας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ με τις νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν εκλογικό θρίλερ, καθώς ο Ερντογάν κλείνει την ψαλίδα που τον χώριζε από τον Κιλιντζάρογλου, ενώ πλησιάζουν οι εκλογές στις 14 Μαΐου. Στην τελευταία δημοσκόπηση της Μέτροπολο, Κιλιντζάρογλου έρχεται πρώτος στην προτίμηση του λαού με 42,6%,